Πάμε στον επιστημονικό διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και Πάφου, κύριε Νικολάου. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τώρα, πώς είναι νοσηλευόμενοι, πώς είναι οι νοσηλευόμενοι στη Λεμεσό, γιατί φαντάζομαι τώρα που δεν υπάρχει θάλαμος στην Πάφο, έρχονται και όλοι στη Λεμεσό. Πώς είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί? Ακούστε, τούτη την ώρα έχουμε 18 νοσηλευόμενους. Αδράτω, θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από το... Από την προλαλήσασα αναπληρώτρια διευθύντρια φαρμακευτικών υπηρεσιών, ότι τα φαινόμενα που βλέπουμε στην Κύπρο είναι διαφορετικά τούτη την ώρα από ότι αυτά που πράγματι αληθώς ανέφερε συμβαίνουν στην Αγγλία. Ναι. Αυτό που μας ανησυχεί τις τελευταίες μέρες είναι ότι έχουμε μια σταθερή αύξηση των νοσηλιών. Αν δείτε τα στατιστικά, κάθε μέρα προσθέτουμε στους νοσηλευόμενους 1-2 ασθενείς. Επιπλέον αυτό που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι ότι οι ασθενείς στην είσοδο του νοσοκομείου είναι πιο βαρέως πάσχοντες. Αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε, το ασαφές μένει, είναι βαρέως πάσχοντες διότι αργούν να έρθουν σε εμάς. Είναι λόγω της μετάλλαξης. Είναι λόγω της μετάλλαξης. Διότι θυμάστε το φαινόμενο του να έρχονται αργά οι ασθενείς στο νοσοκομείο, το είχαμε ξανασυζητήσει. Ναι. Είχαμε παροτρύνει τους πολίτες να είναι σε επαφή με τους γιατρούς τους και όταν τους παραπέμπουν στο νοσοκομείο να έρχονται, να μην καθυστερούν. Είχαμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες αρκετούς ασθενείς που έρχονται βαριά και κάποιοι από αυτούς εξ ανάγκης διασωληνώνονται κατευθείαν. Άρα αυτό το βαριά δεν το ξεκαθαρίσατε αν είναι λόγω μετάλλαξης ή λόγω καθυστέρησης? Ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Οι βαρέως πάσχοντες είναι κατά κανόνα μη εμβολιαστέντες, άρα είναι εκ του ουκάνευ ότι ο εμβολιασμός προστατεύει. Δηλαδή οι 18 τώρα που είναι εκεί δεν έχουν πάρει καμία δόση? Όχι, έχουμε 4 που έχουν εμβολιαστεί, αλλά είναι υπερήλικες, οι 3 είναι υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα, άρα εντάξει, τους παρέχει, είναι γνωστό, το εμβόλιο παρέχει μια προστασία, αλλά δεν είναι πλήρης, δυστυχώς. Δεν είναι πλήρης και για όλους. Δηλαδή ένας υπερήλικας είναι πλέον ευάλωτος, προστατεύεται, αλλά είναι πλέον ευάλωτος. Άνω των 90 εννοείται? Τι? Άνω των 90? Άνω των 80. Άνω των 80, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι μια παράμετρος. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχουμε ασθενείς, δηλαδή έχουμε νεαρούς ασθενείς που εισέρχονται για νοσηλεία, η πλειονότητα των οποίων είναι μη εμβολιαστέντες και ότι έρχονται, αυτό που είπαμε πριν, καθυστερημένα ή λόγω της μετάλλαξης. Αυτό θα ξεκαθαρίσει στο προσεχές διάστημα. Νέο στοιχείο είναι ότι παραμένουμε πάλι Λεμεσός ο τροφοδότης των νοσηλιών, των νοσηλευομένων. Δηλαδή οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι προκύπτουν από την πόλη και την επαρχία Λεμεσού, όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή χθες ας πούμε είχαμε 5 εισαγωγές από τη Λεμεσό, ενώ οι άλλες πόλεις είχαν 1-2 η κάθε μία το μέγιστο. Ένα νέο στοιχείο είναι ότι έχουμε αρκετούς αλλοδαπούς, δηλαδή από τους 18 ασθενείς που νοσηλεύουμε, οι 6 είναι αλλοδαποί. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Ο λόγος που το αναφέρω είναι ότι πολλές φορές οι αλλοδαποί κατοικούν, δηλαδή μένουν υπό συνθήκες συνωστισμού, κατοικούν όλοι μαζί. Είναι ερωτηματικό αν έχουν μπει στο σύστημα εμβολιασμού, διότι οι Κύπροι πολίτες μέσω του ΓΕΣΥ και μέσω του συστήματος των εμβολιασμών έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό ο εμβολιασμός τους. Όμως πρέπει να δούμε το κεφάλαιο τούτο, γιατί από το 30% των νοσηλευομένων στο νοσοκομείο Λεμεσού να είναι αλλοδαποί, που δεν αντιστοιχεί στο 30% της πόλης και επαρχίας Λεμεσού ο αλλοδαπός πληθυσμός. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναζητηθεί και να βρούμε τα αίτια του και να παρέμβουμε προς την διόρθωση. Γιατί και πώς γίνεται, είναι μάλιστα ανεμβολίαστοι όλοι αυτοί. Ο μέσος όρος ηλικίας φαντάζομαι έχει πέσει, ο μέσος όρος ηλικίας. Ναι, έχει πέσει. Αυτή την ώρα βέβαια νοσηλεύομαι από 18 χρονών μέχρι 90 ετών. Δηλαδή ο 18χρονος που είναι εκεί τώρα, δηλαδή είναι σε σοβαρή κατάσταση, γιατρέ? Όχι. Όχι. Δεν είναι σε ιδιαίτερα σοβαρή έξω γνωρίζω, αλλά δεν πάει από το να είναι νοσηλευόμενος. Για να είναι νοσηλευόμενος χρειάζεται, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι του, σημαίνει έχει μια βαρύτητα,
της νόσους, της νόσου του. Δηλαδή, έχει δηλαδή πνευμονία ο 18χρονος, είναι σε φάση που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει στο σπίτι και πρέπει να είναι εκεί, φαντάζομαι. Θέλει οξυγόνο έχει και όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία πρέπει να τύχουν θεραπείας ενδονοσοκομιακά. Οπότε θέλω να πω, αυτό το λέμε, δηλαδή να περάσει και η αίσθηση που υπάρχει, είμαι νέος, δεν με πιάνει ο κορονοϊός, μπορώ να κυκλοφορώ, ενδεχομένως χωρίς προφυλάξεις, δεν χρειάζεται το εμβόλιο, άσε να το κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή η παρότρινση, το κύριο μέσο προστασίας που έχουμε έναντι της επιδημίας του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός. Παράλληλα, αξία, έχει σημαντικότατη αξία και τα μέτρα προφύλαξης. Δηλαδή δεν στέκει το ότι έκανα το εμβόλιο, κυκλοφορώ ελεύθερα. Και ο εμβολιαστής μπορεί να νοσήσει, σίγουρα νοσεί υπιότερα και σίγουρα όταν είναι νεαρότερος νοσεί υπιότερα ο εμβολιαστής. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι και, και οι δύο παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Το εμβόλιο είναι η κύρια προστασία. Και παράλληλα όμως πρέπει να λαμβάνονται τα μέσα ατομικής προφύλαξης. Ακριβώς. Τώρα είδα ένα σχόλιο χθες, μια είδηση εκτός μάχης η εντατική του νοσοκομείου Πάφου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι μια χαρά. Δουλεύει κανονικά η εντατική της Πάφου. Υπήρχε ένα κρούσμα. Μεταφέρθηκε Λεμεσό. Υπήρχε ένα κρούσμα. Να πούμε το εξής. Υπήρχε πράγματι μια ασθενής η οποία μεταφέρθηκε από ιδιωτικό νοσηλευτήριο στο νοσοκομείο Πάφου. Με αρνητικό PCR από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Και ιστορικό ότι είχε νοσήσει πέρσι από κορονοϊό. Πέρσι. Ναι. Εμείς στην εισαγωγή κάναμε δικό μας PCR στο νοσοκομείο Πάφου, αρνητικό, και rapid test αρνητικό. Ακολούθως νοσηλεύτηκε στην εντατική, όπου την επομένη διεφάνει ότι επαναλήφθηκε το PCR και φάνηκε ότι ήταν θετικό. Θέλω να πω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΑΦ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα τα τεστ, όπως όλα τα φάρμακα, όλα τα εμβόλια, έχουν ποσοστά επιτυχίας. Δεν υπάρχει το τεστ το οποίο κατά απόλυτον τρόπο, τουλάχιστον όσον αναφερόμαστε στον κορονοϊό, όπου κατά 100% διαγιγνώσκει τον κορονοϊό, ούτε κατά 100% αυτό που λέει είναι αληθές. Υπάρχουν σε όλα τούτα τα τεστ έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας η ανίχνευση του κορονοϊού, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 1-2-3% όπου διαλάθει της ανίχνευσης. Φαίνεται σε ένα τέτοιο περιστατικό, διότι έχοντας δύο PCR αρνητικά και ένα rapid test αρνητικό ήταν ελάχιστη, απειροελάχιστη η πιθανότητα να είναι πράγματι να νοσεί από τον κορονοϊό, και όμως συμβαίνει. Και θα ξανασυμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος άλλος που να αποκλείσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην πορεία. Έχω μια απορία, γιατρέ. Αυτοί άνω των 80 που είναι εκεί και είναι εμβολιασμένοι, έκαναν το εμβόλιο Δεκέμβριο, Γενάρη ίσως, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, και πέρασαν 6 μήνες, σχεδόν 7. Αυτό το διάστημα που πέρασε έχει να παίξει τον δικό του ρόλο? Όχι, ακούστε, δεν είναι... Δεν έχει περάσει τόσο διάστημα, δηλαδή δεν ήταν από τους πρώτους. Αρχικά, αν θυμάστε, τον Δεκέμβριο ξεκίνησε ο εμβολιασμός του προσωπικού των νοσηλευτηρίων. Δεν έχω τα στοιχεία για να είμαι ειλικρινής στο πόσους μήνες. Ξέρω ότι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση και πέρασαν 3 εβδομάδες από τη δεύτερη δόση αυτοί οι υπερήλικες. Αλλά δεν αποδίδεται αυτή την ώρα ότι ξέρεις. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι επειδή πέρασαν 5 μήνες ή 4, ότι άρχισε να εξασθενεί το εμβόλιο. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Θεωρείται ότι είναι μέσα στο ποσοστό των εμβολιαστών που νοσούν. Να υπενθυμίσω και το δικό μου παράδειγμα. Εγώ στους 2 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου νόσησα. Και θεωρητικά, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής οργανισμός, νεαρότερος. Άρα πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν παρέχει εξ ορισμού το εμβόλιο απόλυτη προστασία. Είναι όμως ό,τι καλύτερο έχουμε τούτη την ώρα, και πράγματι έχει σώσει ζωές στην Κύπρο σε μεγάλους αριθμούς η εμβολιαστική εκστρατεία, εξού και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο εμβόλιο. Δεν έχουμε άλλο όπλο, έχετε δίκιο. Μία τελευταία ερώτηση. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει η προστασία, θεωρώ ότι τούτο είναι κάτι που θα το μάθουμε όλοι μαζί καθώς περνά ο χρόνος. Όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε ήδη πόσο αυξάνουν τα ποσοστά ενδεχομένως της νοσηλείας όσον απομακρυνόμαστε από τους χρόνους εμβολιασμού. Αλλά τούτο είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε ανοίξει. Μέχρι στιγμής
επειδή το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι πρόσφατο, δεν τίθεται θέμα ότι πέρασε ένας χρόνος από όταν έκανα το εμβόλιο, άρα ίσως πλέον να μην λειτουργεί, να καλύπτει μόνο 9 μήνες ή να καλύπτει 6 μήνες. Πλέον, δηλαδή μόλις τώρα υπάρχουν οι πρώτοι που εμβολιάστησαν προεξαμήνου. Ακόμα θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο, αλλά θέλουμε και απαντήσεις, να ξέρουμε πώς πάει η ανοσία, πόσο καιρό και πόσο κρατάει η διάρκεια του εμβολίου. Ναι, σωστό, το θα μπορούμε να το δούμε στην πράξη. Ναι, ναι, σίγουρα στην πράξη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Μάλιστα. Γιατρέ, φάρμακα έχετε στη διάθεσή σας καινούρια που να επιτρέπουν στους ασθενείς να φεύγουν νωρίτερα από την πριν 15 μήνες? Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό φαίνεται. Το μέσος χρόνος νοσηλείας έχει μειωθεί από ότι στο πρώτο κύμα. Υπάρχει καλύτερο πλωστάσιο φαρμακευτικό και εμπειρία μεγαλύτερη στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, λόγω του ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο τα φάρμακα, είναι το πώς, δηλαδή σε ποιες δόσεις χορηγούνται, σε ποιους χρόνους χορηγούνται, σε ποιους ασθενείς χορηγούνται. Οπότε όλη τούτη εμπειρία έχει συσσωρευτεί και πλέον έχουμε σε όλα τα νοσηλευτήρια έμπειρο προσωπικό, ασχέτως αν τώρα είμαστε σε μια φάση σύμπτυξης και λειτουργούν θαλάμη COVID μόνο στα 3 νοσηλευτήρια Λεμεσού, Αμοχώστου και Λευκωσίας. Εν τούτης οι δυνατότητες υπάρχουν, αχρίαστες να είναι. Αλλά ναι, είμαστε σε ασύγκριτα καλύτερη θέση. Έχουμε μάθει και είναι σημαντικό και εμείς και εσείς και όλοι. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.